απευθείας στο θέμα, τονίζοντας ιδιαίτερα 5 σημεία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σημείο πρώτο. Τα 5 τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ιδιαίτερα και ως πειραματοζώ, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, αντιπαρατίθεται στο πεδίο διεξόδου από την κρίση δύο λογικές, δύο πολιτικές, με πολύ πρακτικά αποτελέσματα. Η πρώτη, που η εν πωλής είναι και η εφαρμοζόμενη, ανασύρει και υλοποιεί το σενάριο ΣΟΣ των υποκερδών των λίγων, το σενάριο διάσωσης του προηγούμενου συστήματος, που βλέπει τη διέξοδο μέσα από την ακραία λιτότητα, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών και της δημόσιας περιουσίας, την εσωτερική υποτίμηση. Η δεύτερη βλέπει τη διέξοδο συστροφής στην πραγματική οικονομία, στην προσήλωση στην εξυπηρέτηση των βασικών κοινωνικών αναγκών και την προστασία του περιβάλλοντος, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Αρνούμαστε την αντίληψη πως για να τακτοποιήσουμε τα δημόσια οικονομικά και να συγκροτήσουμε μια νέα κοινωνική και οικονομική συνοχή, έπρεπε πρώτα να δημιουργηθεί μια στρατιά 1,5 εκατομμυρίου ανέργων, να μπουν λουκέτα σε περίπου 300.000 επιχειρήσεις, να ζουν άνθρωποι χωρίς στέγη, χωρίς πρόσβαση στην ενέργεια και να τρέφονται σε κοινωνικά συσίτια των Δήμων και της Εκκλησίας. Θεωρούμε πως υπάρχει εναλλακτική πολιτική, άλλος δρόμος, και αυτόν υποδεικνύουμε με το πρόγραμμά μας, όπως αυτό συνάγεται από τις προγραμματικές δηλώσεις. Στις 25 του Γενάρη, αυτή η δεύτερη πολιτική πρόταση είχε μια ιστορική νίκη. Σκοπεύουμε με την υλοποίηση του προγράμματός μας να την κάνουμε και ιστορική μέρα. Σημείο δεύτερο. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω με τις επαναλήψεις, άλλωστε αναλυτικά μίλησε εχθές ο Πρωθυπουργός. Θέλω όμως να εστιάσετε την προσοχή σας στην εσωτερική συνοχή του προγράμματός μας. Το πρόγραμμα αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης ευνοεί την οικονομική επανεκκίνηση, που με τη σειρά της δυναμώνει την εργασία σε ένα πλαίσιο τομών δημοκρατικής και πολιτισμικής αναγέννησης της χώρας. Όλα αυτά σε ένα ενίο εθνικό και κοινωνικό σχέδιο με σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Με αυτό το σχέδιο εμείς λέμε καθαρά με ποιους είμαστε. Είμαστε με τους φτωχούς, τους άνεργους, τη νέα γενιά, τους αγρότες, τους μικρομεσαίους, τους μικροομολογιούχους. Με το σχέδιο αυτό επαναδιεκδικούμε το δικαίωμα της κοινωνίας να σχεδιάζει συλλογικά, να καταγράφει, να επεξεργάζεται, να υλοποιεί, να ελέγχει και να κριτικάρει. Εφαρμόζουμε λοιπόν ένα σχέδιο κοινωνικής σωτηρίας που πατά σταθερά στη σημερινή πραγματικότητα και εκτινάσεται μπροστά με βάση πολιτικές που εκτείνονται στον τομέα, τον κλάδο, το χώρο και το χρόνο. Αρνούμαστε να παραδώσουμε το σχεδιασμό στα συμφέροντα που έχουν ως στόχο το υπερκέρδος. Αρνούμαστε να υποτάξουμε την κοινωνική συνοχή, την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη στους σχεδιασμούς του τριγώνου της αμαρτίας, που προσπαθεί ακόμα και τώρα να επωφεληθεί από τη συνάντηση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης με την οικονομική κρίση που το ίδιο επί πολλές δεκαετίες δημιούργησε. Σημείο τρίτο. Η πατρίδα μας είναι ένας πλούσιος τόπος που το τρίγωνο της αμαρτίας λαιλατεί. Και επειδή η πατρίδα είναι πρώτα και κύρια οι άνθρωποι, λαιλατείται συγχρόνως η ζωή των ανθρώπων. Αυτό θα αλλάξει με όσες τομές και να χρειαστούν. Το κομματικό και πελατειακό κράτος έχουν τελειώσει. Το δημόσιο που λειτουργεί υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων μας τελείωσε. Στο πάρτι της διαφθοράς και της διαπλοκής τα φώτα έσβησαν. Κανείς βέβαια δεν πρέπει να φοβάται αν κάνει καλά τη δουλειά του. Πρέπει όμως να χάσει τον ύπνο του όποιος θεωρήσει πως τα πράγματα αλλάζουν για να μένουν ίδια. Οι παλιές συνήθειες κόβονται και όπως προηγούμενα καλούσαμε την κοινωνία να μην συνηθίσει στη φτώχεια, την καλούμε να μην συνηθίσει στην κάθε βρωμιά, αλλά να την αντιπαλεύει και να την καθαρίζει. Δεν θα ησυχάσουμε
αν ο νέος ρόλος του πολίτη δεν θα αναζητείται σε κάποια όνειρα, αλλά θα είναι καθημερινή πρακτική στη δουλειά, στον τόπο της κατοικίας, στον τόπο της μόρφωσης. Η έκφραση «ζητώ το λόγο» είναι η βάση της δημοκρατίας και η δημοκρατία μπορεί να είναι και θα είναι και αποτελεσματική και κοινωνικά και οικονομικά. Σημείο τέταρτο. Προσβλέπουμε σε μια Ευρώπη της σύγκλησης, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ειρήνης. Εργαζόμαστε γι' αυτό. Αντιπαρατάσσουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο ριζοσπαστικών αλλαγών και δεν αποφεύγουμε, ούτε φεύγουμε από το πεδίο όπου αντιπαρατίθενται ιδέες, αξίες και πολιτικές. Σεβόμαστε τους κανόνες του πλαισίου που επιχειρούμε να αλλάξουμε. Θα ήταν όμως μέγα σφάλμα να θεωρηθεί πως αυτός ο σεβασμός είναι αδυναμία. Για μας η λέξη κλειδιά είναι λαϊκή εντολή, αποφασιστικότητα, νέα συμφωνία, δικαιοσύνη και περηφάνεια. Στο δικό μας λεξιλόγιο δεν υπάρχει η λέξη υποταγή, αλλά ας γίνει κατανοητό, δεν υπάρχει ούτε η λέξη μπλόφα. Και έχουμε συμμάχους ισχυρούς. Την κοινωνική ανάγκη και τη νέα πραγματικότητα, τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που όλο και περισσότερο βλέπουν το αδιέξοδο και ορθώνουν κραυγή ενάντια στη λιτότητα. Αυτή η κραυγή θα ακουστεί και την Τετάρτη από έναν ενωμένο λαό και από όλους και όλες που η καρδιά τους πάλι στο ρυθμό της αλλαγής. Σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Σα και αυτή η κραυγή, αυτή η πολιτική, θα σταθεί φραγμός σε σχέδια που βάζουν σε κίνδυνο την Ευρωπαϊκή Συνοχή, που υποθάλπτουν ακροδεξιές λογικές και πρακτικές και το φασιστικό τέρας. Σημείο πέμπτο. Η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήρθε για να δώσει απλά μια μάχη. Ήλθε για να μείνει. Για να μείνει αξιοπρέπεια, για να μείνει δημοκρατία, για να μείνει η ανάπτυξη στη βάση των κοινωνικών αναγκών, για να μείνει η κοινωνική συνοχή και ενότητα. Η ελπίδα είναι εδώ και το μέλλον δηλώνει την παρουσία του υπερψηφίζοντας τις προγραμματικές δεσμεύσεις και όχι δηλώσεις και την κυβέρνησή του. Σας ευχαριστώ.